Σήμερα διοργανώνεται μία ημερίδα στην οποία θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα ενός πολυσχηδούς προγράμματος που λέγεται «Δράσεις ενάντια στις επικίνδυνες συμπεριφορές των νέων», μια παρέμβαση στο άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα και το σχολείο. Πρόκειται για μια δράση 18 μηνών που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και στόχο είχε να ενσταλάξει ένα προβληματισμό στους νέους της Κρήτης σχετικά με τις επικίνδυνες συμπεριφορές που τυχόν μπορεί να αναπτύξουν και οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν το μέλλον τους. Συμπεριφορές όπως, θέλετε να μας δώσετε συμπεριφορές όπως η μη ασφαλής οδήγηση, η χρήση ουσιών από νέους, τα ζητήματα της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, τα ζητήματα της παρενόχλησης των συνομιλίκων στο σχολείο, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική υγεία των νέων, που είναι ζητήματα που οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν επικίνδυνες συμπεριφορές. Από όλα αυτά που μας αναφέρατε, ποια είναι στην κορυφή και ποια είναι επειδή το πρόγραμμά μας είχε και μία έρευνα πεδίου, αλλά και από την εμπειρία που είχαμε στα σχολεία, το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η μη ασφαλής οδήγηση. Ιδιαίτερα για τα νέα αγόρια. Τα νέα αγόρια της Κρήτης από πολύ μικρά ξεκινάνε να οδηγούν, πολλές φορές για να βοηθήσουν την οικογένεια στις αγροτικές εργασίες, όμως η οδήγηση σε συνδυασμό με το αλκοόλ, μερικές φορές θεωρείται αυτό μια κακώς εννοούμενη μαγιά, ότι κάποιος γίνεται άντρας, ότι μπορεί να αντέξει, να οδηγεί και να πίνει, με αποτέλεσμα να έχουμε και πάρα πολλά τροχαία, όπως θα σας πει και η κυρία Παπαδακάκη που είναι ειδικότερη στο θέμα. Αυτό λοιπόν είναι το top θέμα. Μετά είναι οι εξαρτήσεις. Στη συνέχεια αναφέρεται η βία και κυρίως ενδοοικογενειακή βία. Και όλα αυτά, ξέρετε, θίγουν την παράδοση της Κρήτης, που είναι μια λεβέντικη παράδοση και δυστυχώς γίνεται μια κακή αναπαραγωγή αυτής της παράδοσης. Είμαστε σήμερα εδώ σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που έρχεται σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία για τη χώρα. Μια συγκυρία που ουσιαστικά καθημερινά έχουμε ακούσματα για επιθετικές συμπεριφορές των μαθητών στα σχολεία, για παιδιά που βιώνουν εγκατάλειψη στο σπίτι, για παραβατικές συμπεριφορές νέων στο δρόμο, την οδηγική παραβατικότητα, για παραβατικότητα με πάρα πολλούς τρόπους που εκδηλώνουν οι ανήλικοι στο νησί μας. Σε μια τέτοια χρονική στιγμή, λοιπόν, παρεμβάσεις όπως αυτές που παρουσιάζονται σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικές και αποτελούν καλές πρακτικές, καθώς έρχονται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με πραγματικά όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα επίπεδα, καθώς το πρόβλημα της ανήλικης παραβατικότητας είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα, το οποίο χρήζει παρεμβάσεων τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον, όσο στο σχολικό, αλλά και στο περιβάλλον το ευρύτερο, το κοινωνικό των νέων. Έχουμε στοιχεία δηλαδή με αριθμούς όσον αφορά την παραβατικότητα, για ποιες συνθήκες αναφερόμαστε. Τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σύνολό τους. Παρ' όλα αυτά, μελέτες δείχνουν πολύ υψηλά ποσοστά οδηγικής παραβατικότητας. Βλέπουμε μάλιστα εδώ να έρχονται πάρα πολλά παιδιά και νέοι ανήλικοι παραβάτες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και να παρακολουθούν τα προγράμματα του τμήματός μας. Από εκεί διαπιστώνουμε λοιπόν ότι έχουμε πολλούς νέους που προέρχονται από αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα για το φαινόμενο της παραβατικότητας στο δρόμο. Έχουμε παιδιά που οι οικογένειές τους είναι πολύ προβληματικές σε αρκετές περιπτώσεις και παιδιά που δυστυχώς χρήζουν παρεμβάσεων για να μπορέσουν να αντιληφθούν τον κίνδυνο. Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε να έχουν και ένα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και τα ίδια, να συνδέεται δηλαδή και με σχολική διαρροή, με λυπή φοίτηση και παρακολούθηση του σχολείου και των μαθημάτων τους και πολλές τέτοιες άλλες δύσκολες συνθήκες.